Υπάρχει λόγος, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει λόγος που κάτι πετυχαίνει και κάτι άλλο όχι. Υπάρχει λόγος που κάτι το αγαπούν πολύ και κάτι το μισούν πολύ. Υπάρχει λόγος που κάτι ξεχωρίζει και κάτι όχι. Και υπάρχει λόγος το τραγούδι της Έλενας Παπαρίζου. Σου γαργάλαγε το μυαλό τόση ώρα και είπα να το πω για να τελειώνουμε. Γιατί η ταινία Deadpool που κυκλοφόρησε το 2016 είναι μια R-rated comedy action superhero movie και για να είμαστε πιο ακριβείς πρέπει από όλο αυτό το χαρακτηρισμό να βγάλουμε το hero. Ένα συνδυασμός που οποιοδήποτε είχε δει τότε ή βλέπει ακόμα τη συγκεκριμένη ταινία τρελαίνεται με το troll υπερηρωικό project. Ένα project που όποιοι έχουν ασχοληθεί μαζί του μέχρι σήμερα έχουν καταφέρει να βγάλουν τον καλύτερό τους εαυτό. Και αυτός είναι ο δεύτερος λόγος. Θέλω όμως να ετοιμαστείτε γιατί σήμερα θα δούμε τα top 10 λάθη της ταινίας Deadpool και έχω να σας δείξω σούπερ πραγματάκια. Έτοιμοι, φύγαμε! Πρώτον, πριν καν ξεκινήσουμε να σε προειδοποιήσω πως μπορεί να υπάρξουν spoilers σε αυτό το βίντεο. Δεύτερον, εάν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι, μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like. Και τρίτον, να μείνεις μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, γιατί εκεί βρίσκεται το δικό σου λάθος. Όπου εκεί παίζω εγώ μία σκηνή και εσύ προσπαθείς να βρεις το λάθος που υπάρχει μέσα σε αυτή. Πάμε να προχωρήσουμε. Νούμερο 1. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει λάθος στο πρώτο κιόλας λεπτό της ταινίας, αλλά θα το προσπεράσουμε γιατί αυτό που θα σας πω τώρα έχει πιο πολύ ζουμάκι. Είμαστε στην πρώτη σκηνή δράσης της ταινίας, όπου ο Deadpool έχει κάνει ντου μέσα σε ένα τζιπ και ξυλοφορτώνει τους επιβαίνοντές του. Ώσπου κάποια στιγμή λοιπόν, για να αντιμετωπίσει έναν μηχανόβιο που έχει βρεθεί έξω από το τζιπ, ρίχνει μια κλωτσιά στον συνοδηγό και τον στέλνει πάνω στο μηχανόβιο. Όμως θέλω να προσέξετε πως εάν δούμε σε αργή κίνηση την ώρα που κλωτσάει τον συνοδηγό, κλωτσάει τον συνοδηγό και μόνο αυτόν. Όμως στο επόμενο καρέ που μας δείχνει να πετάγεται από τον τζιπ ο συνοδηγός, θα δούμε πως μαζί με τον συνοδηγό σε τάκι πετάγεται και η καρέκλα του. Νούμερο 2. Θα επιδείξουμε αρκετές σκηνές για το νούμερο 2. Ναι, δεν ακούστηκε τόσο σωστά αυτό, αλλά αυτό κάνουμε. Και θα πάμε όταν ο Deadpool ξεκινάει το κυνηγητό για να βρει τον Ajax. Σε αυτό όμως το σημείο που ο Deadpool παλεύει με δύο μπράβους, θα δούμε πως στην αρχή η ταινία μας έχει σετάρει στην ουσία ότι από πάνω ακριβώς από τον Deadpool υπάρχει μόνο ένα φωτιστικό, μία λάμπα φθορείου στην ουσία. Όμως μετά όταν επιτίθεται στους δύο μπράβους και αρχίζει η σκηνή του ξύλου, θα δούμε πως εάν σταματήσουμε στο σωστό καρέ, οι τύποι μάλλον δεν έχουν δει ότι από πάνω από τις παλέτες φαίνεται το LED φως που έχουν βάλει για να φωτίσουν τη σκηνή. Ρε παιδιά, εντάξει είπαμε, ούτε εγώ δεν κάνω τέτοια λάθη. Νούμερο 3. Οι X-Men μόλις έχουν σκάσει στο σημείο που έχει γίνει ο Σαματάς και εφόσον βλέπουν ότι ο Deadpool δεν παίρνει από λόγια, του βάζουν χειροπέδες. Και επειδή βλέπουμε ταινία Deadpool, ο πρωταγωνιστής για να ελευθερωθεί, τι θα κάνει? Θα κάνει το κόλπο αυτό που κάνουν με κάτι πινέζες ή κάτι τέτοια για να ξεκλειδώσει τις χειροπέδες? Όχι, θα κόψει εντελώς το χέρι του. Εδώ όμως δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Το πρόβλημα όμως εδώ, παιδιά, είναι πως εάν προσέξουμε ποιο χέρι κόβει ο Deadpool, είναι το αριστερό του χέρι. Όμως όταν φεύγει και πέφτει από τη γέφυρα, τώρα του λείπει το δεξί χέρι. Εσείς εκεί στο τμήμα των CGI, δεν πίνουμε εν ώρα εργασίας ρε παιδιά, γιατί βλέπετε τα αποτελέσματα. Νούμερο 4. Φεύγουμε λίγο από τη δράση και πάμε στην σκηνή όπου ο ήρωάς μας επιστρέφει στην θαλπορή του σπιτιού του. Εάν προσέξουμε λοιπόν τον τοίχο στα δεξιά του Deadpool, θα δούμε πως έχει κάποια λαμπάκια αναμένα. Τι? Δεν είναι αναμένα? Για κοίτα λίγο μετά. Είδες που σου λέω ότι τελικά ήταν αναμένα? Κι εγώ κάνω οικονομία στο ρεύμα, αλλά όχι έτσι. Νούμερο 5. Το νούμερο 5, παιδιά, είναι από αυτά τα λάθη, τα Tom & Chee λάθη, αυτά δηλαδή που δεν βγαίνουν από δύο απανωτά καρέ, αλλά από τα γεγονότα της ταινίας. Λοιπόν, ο Deadpool στην πρώτη σκηνή μάχης έχει χρησιμοποιήσει το ένα του κατάνα για να κινητοποιήσει τον μηχανόβιο. Και από εκεί και μετά το κατάνα αυτό δεν το βλέπουμε ποτέ ξανά. Και το δεύτερο κατάνα του το χρησιμοποιεί για να κινητοποιήσει τον Ajax. Οπότε και αυτό δεν το βλέπουμε να το παίρνει ποτέ ξανά ο Deadpool στα χέρια του.
με αποδεικτικό στοιχείο να είναι η σκηνή που σας έδειξα και λίγο πιο πριν, η ώρα δηλαδή που κόβει το χέρι του Deadpool και πέφτει στο κενό και βλέπουμε πως σε αυτή τη σκηνή δεν έχει τα κατάνα του και πολύ σωστά δεν τα έχει. Και εννοείται πως μετά δεν επέστρεψε ποτέ στο πεδίο της μάχης και δεν μπορούσε κιόλας αφού το κυνηγούσαν οι πάντες. Μετά από αυτή τη σκηνή λοιπόν, τα σπαθιά, πολύ σωστά η ταινία δεν τα εμφανίζει ποτέ ξανά στην πλάτη του Deadpool. Και πολύ σωστά σε αυτήν εδώ τη σκηνή, την ώρα δηλαδή που προετοιμάζεται για να πάει να κάνει την τελική του μάχη ο Deadpool, βλέπουμε ότι δεν φοράει καν τις στίκες από τα σπαθιά, κάτι που είναι ολόσωστο. Και πάνω από πάνω να πω ένα καλό λόγο και να πω μπράβο ρε ταινία, στα καπάκια αλλάζει σκηνή και πάει ο Deadpool να ζητήσει βοήθεια από τους X-Men και τα κατάνα έχουν επιστρέψει κανονικά στην πλάτη του. Ρε movie, μετά φταίω εγώ. Πες, φταίω εγώ. Νούμερο 6. Φτάσαμε στην τελική σκηνή κυρίες και κύριοι και στη στιγμή όπου ο Pool και η Negasonic είναι κρυμμένοι πίσω από μια ρόδα. Μπροστά από την οποία ρόδα υπάρχει μια λαμαρίνα με λαβές. Όλα καλά μέχρι εδώ, η μάχη συνεχίζεται, αλλά όταν η ταινία μας δείχνει σε μακρινό πλάνο το συγκεκριμένο σημείο, θα δούμε πως η λαμαρίνα από πριν έχει αντικατασταθεί με μια πόρτα αυτοκινήτου. Ας μου πει κάποιος ότι ο Μαγνήτο είναι κάπου κρυμμένο στην ταινία, γιατί αυτό το πράγμα αλλιώς εγώ δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Νούμερο 7. Ίδια σκηνή μάχης, όμως πάμε στη στιγμή που ο Deadpool αποφασίζει να κάνει ντου στους μισθοφόρους. Ως που σε κάποια στιγμή ανεβαίνει πάνω σε ένα κουβούκλιο και πετσοκόβει τον ένα μισθοφόρο. Και όταν λέω πετσοκόβει, το εννοώ, του κόβει το κεφάλι. Το λάθος όμως παιδιά εδώ είναι πως ενώ έχει κόψει το κεφάλι του μισθοφόρου ο Deadpool και του δίνει μια κλωτσιά για να πετύχει τον απέναντι μισθοφόρο, την ώρα που ρίχνει την κλωτσιά στο κομμένο κεφάλι, βλέπουμε πως το σώμα από κάτω αντιδράει κανονικά, λες και είναι ακόμα συνδεδεμένα τα δύο μαζί. Τώρα, ή πάλι το έχει λούσει το μεθυσμένο τμήμα των CGI, ή αυτός ο μισθοφόρος είναι συγγενής με τον Όλαφ. Νούμερο 8. Πάμε λίγο παρακάτω, όπου η Negasonic με την εκρηκτική της προσωπικότητα εκτοξεύει τον Pool προς τα πάνω, ο οποίος Pool είναι πάνω σε μια λαμαρίνα. Την οποία λαμαρίνα, επειδή την πυροβολούν οι μισθοφόροι, την έχουν γεμίσει τρύπες. Όμως την ώρα που εκτοξεύεται ο Pool και τον δείχνει από πάνω σε λίγο πιο μακρινό πλάνο, βλέπουμε πως η λαμαρίνα είναι και πάλι σαν καινούρια και τις ανοίγονται νέες τρύπες από τους πάνω μισθοφόρους που πυροβολούν. Γενικά αυτή η ταινία έχει θέμα με τις τρύπες. Ξέρω, δεν ακούγεται σωστά, αλλά θα το δικαιολογήσω λίγο πιο μετά. Νούμερο 9. Λοιπόν, θέλω να είστε έτοιμοι για αυτό το λάθος, guys. Ajax και Deadpool παλεύουν, okay. Okay. Ο κακός της ταινίας μας έχει στριμώξει τον καλό μας και του έχει καρφώσει κιόλας και ένα dagger στο κεφάλι. Ώσπου λίγο πριν τον νικήσει, πετάγεται ως απομηχανής θεά ή Βανέσα και του καρφώνει το ένα κατάνα στην πλάτη. Αλλά για να δούμε το λάθος, θέλω να προσέξετε το σημείο που του καρφώνει το κατάνα στην πλάτη η Βανέσα. Είναι σχεδόν, αν όχι ακριβώς, στο κέντρο της πλάτης του Ajax. Η σκηνή προχωράει και σε κάποια στιγμή μας δείχνει σε κοντινό τον Deadpool να προσπαθεί να βγάλει τον dagger από το κεφάλι του, όμως εάν παγώσουμε την σκηνή και δούμε από πίσω από τον Deadpool που φαίνεται ο Ajax, θα δούμε πως το κατάνα είναι καρφωμένο σε εντελώς άλλο σημείο από αυτό που το είχε καρφώσει η Vanessa. Παιδιά, ομολογώ ότι τέτοιο λάθος δεν περίμενα να βρω σε μια τέτοια ταινία, αλλά είπαμε. Μεθυσμένο τμήμα CGI. Νούμερο 10. Τελευταίο λάθος δικό μου, γιατί μετά είναι το δικό σας. Σας είπα λίγο πριν ότι η ταινία έχει θέμα με τις τρύπες και τώρα θα το δικαιολογήσω. Θυμάστε που σας είχα πει ότι ο Ajax είχε καρφώσει ένα μαχαιράκι στο κεφάλι του Deadpool. Λοιπόν, το είχε καρφώσει στην αριστερή του πλευρά. Και λίγο πιο μετά, αν θυμάστε, σας έδειξα και τη σκηνή, το κοντινό δηλαδή στον Deadpool, την ώρα που βγάζει αυτό το μαχαίρι από το κεφάλι του. Και όπως είναι φυσικό, άφησε μία ολόκληρη τρύπα στο σημείο που καρφώθηκε. Και okay, ο Deadpool μπορεί να αναγεννά το οτιδήποτε μπορεί να πάθει το σώμα του, όμως δεν νομίζω πως μπορεί να κάνει το ίδιο και η στολή του. Γιατί λίγο πιο μετά στην ταινία, εκεί που συνεχίζεται η σκηνή της μάχης, εάν παγώσουμε στο σωστό σημείο το καρέ, η τρύπα έχει εξαφανιστεί από το κεφάλι του Deadpool. Σας το είπα ότι έχουν θέμα με τις τρύπες.
Πάντως, για να λέμε και του λόγου του αληθές, τουλάχιστον είχαν την αξιοπρέπεια να επαναφέρουν και την τρύπα αλλά και το αίμα και την πληγή δηλαδή στη τελική σκηνή που μιλάει με τη Βανέσα. Και ήρθε η στιγμή για το δικό σας λάθος. Εγώ θα σας παίξω μία σκηνή που περιέχει ένα λάθος, εννοείται, δύο φορές και περιμένω από εσάς να βρείτε το λάθος και να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια. Ποιο είναι το λάθος εδώ? Για να σας δω, η απάντηση όπως πάντα παιδιά θα δοθεί στο Instagram λίγες μέρες μετά από τη δημοσίευση αυτού του βίντεο. Αυτά ήταν λοιπόν παιδιά τα top 10 λάθη της ταινίας του 2016 Deadpool. Μικρά ή μεγάλα, σημαντικά ή ασήμαντα, who cares, σημασία έχει να περνάμε καλά. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.